the evening of the 21st of September, we were attacked, me and my assistant and other two persons that were with us. We were attacked by a neo-fascist squad from Casa Pound, that is a neo-fascist organization in Italy. Καθόμασταν σε αυτό το χώρο εδώ, είχαμε ενώσει αυτά τα τραπέζια και καθόμασταν περιμετρικά. Κάποια στιγμή γύρω σε 7 παρα 10, αυτή η πόρτα ήταν κλειστή. Μπήκανε αρχικά ένα άτομο, εν συνεχεία ένα δεύτερο και μετά αρκετά περισσότερα άτομα. Κινήθηκαν προς το μέρος μας άμεσα, κρατούσαν πτυσσόμενα γκλοπ, λωστούς. Η βάση της Χρυσής Αυγής, ακριβώς λόγω του ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν ως στοιχείο της ίδιας της ιδεολογίας τη βία, εξάλλου υπάρχουν δηλώσεις και στο παρελθόν μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα, ότι αν σκοτώσουμε κι άλλους, θα πάρουμε άλλες 10 μονάδες. Αυτό είναι δήλωση δηλαδή του Μιχάλου Λιάκου. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι αυτό το χτύπημα, όσο και να προσπαθούν να το παρουσιάσουν ως δίθεν προβοκάτσια, προφανώς ήταν σχεδιασμένο από τους ίδιους και προφανώς είχε να δώσει στη βάση τους και στους ψηφοφόρους τους το αίσθημα της υπεροχής ότι είμαστε εδώ και μπορούμε να συνεχίσουμε την ίδια δράση που είχαμε και πρώτο 2013.